φιλοξενούμε σε γραφεία της εφημερίδας Έτρας τους υπεύθυνους από την ομάδα Ομίχλη Κρού. Είναι ο Βασίλης ο Κουτλεμάνης, ο Μίλτος ο Τζίμας και ο Άλκης ο Χασιώτης, τρεις άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Θα ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση από τον Βασίλη του Κουτλεμάνη να μας πει πόσα χρόνια ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, το Ομίχλη Κρού, εδώ στην Καστοριά, μια ομάδα αρκετών ατόμων που θέλει να δραστηριοποιηθεί και να αναδείξει κάποιες δράσεις. Το Ομίχλη Κρού δημιουργήθηκε το 2013, το χειμώνα του 2013, από μένα, τον Άλκη, στην ΕΠΤΑ ήρθε ο Μίλτος, δεν είμαστε μόνο εμείς τρεις, είναι πάρα πολλοί που μας βοηθάνε αυτό το πράγμα. Και παιδευόμαστε εδώ και 2-3 χρόνια ουσιαστικά να κάνουμε κάτι όμορφο για την πόλη και για το άθλημα που κάνουμε εμείς, το snowboard. Έχουμε κάνει ένα δικό μας πάρκο στο βουνό. Αυτό. Με τη βοήθεια ολονών βέβαια. Και ένα event που κάναμε το καλοκαίρι πάλι, το X-Fest. Που και αυτό τράβηξε πολύ κόσμο. Και αυτό έχει γίνει για το λόγο για το πάρκο. Για να μαζέψουμε κάποια λεφτά να βοηθήσει το πάρκο. Τι ήταν αυτό που σας ερέθησε να δημιουργήσετε αυτό το πράγμα με τα Extreme Sports στην Καστοριά και πόσο ανταποκρίθηκε ο κόσμος σε αυτά τα δύο event που κάνατε? Νομίζω ήταν θετικοί όλοι. Αυτό τουλάχιστον μας έδειξαν εμάς και στο βουνό και στη λίμνη στο μηχανικό που το κάναμε. Στο βουνό μιλάμε για το Βίτσο που εκεί έχουμε και υποδομές από εσάς. Ναι, εκεί έχουμε το Snow Park που το έχουμε καταφέρει μόνοι μας. Με δικά μας έξοδα όλα, με το δικό μας τον ιδρώτα, με τις δικές μας ώρες που έχουμε αφοσιώσει για αυτό το πράγμα. Και κυρίως η αγάπη ήταν αυτό που μας υποκίνησε να κάνουμε αυτή την ομάδα, ουσιαστικά. Θέλαμε να κάνουμε καλύτερο snowboard από ό,τι κάναμε στο βουνό. Είναι ένα άθλημα με extreme sports που το οποίο λίγο σπανίζει στην Ελλάδα και ίσως κάποιες δράσεις που κάνατε εσείς εδώ και το χειμώνα και το καλοκαίρι ίσως δεν έχουν γίνει σε άλλα μέρη της Ελλάδος σε αυτό το βαθμό. Και πέρα από αυτό έχουμε και το τουριστικό κομμάτι. Ότι ήρθε κόσμος από άλλες περιοχές και κέρδισε και η Καστοριά πέρα από το άθλημα, την ανάδειξη του αθλήματος στην πόλη. Ναι. Κέρδισε η Καστοριά πάρα πολύ από όλο αυτό. Γιατί προσπαθήσαμε να φέρουμε όλο το ελληνικό snowboard, τους καλύτερους αθλητές πάνω στο Βίτσι, να τρέξουν αυτό το event που είχαμε δημιουργήσει πέρσι το χειμώνα. Και με αυτόν τον τρόπο γνώρισαν τον Βίτσι, γνώρισαν εμάς, που δεν μας ήξεραν περισσότεροι. Μέσω του Βασίλη μας έμαθαν κάποιοι, μέσω τον Άλκη, μέσω από μένα που μιλούσαμε, που λέγαμε για τον Βίτσι. Κανείς δεν είχε έρθει ποτέ. Και ήρθαν και είδαν τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Με δικά μας έξοδα. Και όλους τους άρεσε αυτό το πράγμα. Τους άρεσε που κάναμε κάτι μόνοι μας, χωρίς καμία βοήθεια. Και αυτό σας δίνει κουράγιο και δύναμη να το συνεχίσουμε. Πάρα να το συνεχίσετε, έτσι. Εννοείται. Σε όλο αυτό το εγχείρημα. Υπήρχε η βοήθεια από τον Δήμο, από την περιφέρεια, ως ομάδα που πήγατε να σας στηρίξει στις προσπάθειες, στις δράσεις που κάνατε μέχρι τώρα? Η μόνη στήριξη σε αυτό το πράγμα, όσο αφορά το βουνό, ήταν του συλλόγου, του ΣΧΟΚ, που μας βοήθησε με το πάρκο και το μηχάνημα που οδηγούσαν τα παιδιά και μας βοηθούσαν να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί χωρίς το μηχάνημα δεν γίνεται δουλειά. Και αφιέρωσαν οι άνθρωποι ώρες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όταν λέμε ώρες, αφιέρωσαν όντως ώρες. Είναι ένα πράγμα δύσκολο. Πρέπει να πατούσαν όλο το βουνό και μετά να ασχοληθούν και με τη τρέλα τη δικιά μας. Έτσι. Και οπότε πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί δεν θα γινόταν και χωρίς αυτό. Μας άφησαν να το κάνουμε αυτό στην πίστα. Δηλαδή, μας παραχώρησαν ένα κομμάτι για να κάνουμε εμείς κάτι δικό μας. Γιατί το πίστεψαν για αυτοί ότι θα είναι κάτι καλό. Ο Δήμος μας βοήθησε πιο πολύ στο X-Fest. Το καλοκαίρι που κάναμε στο μηχανικό. Στο μηχανικό, στο Δινάκ. Μας παραχώρησε το χώρο για πολύ καιρό για να κάνουμε εργασίες. Μας βοήθησε σε κάποια άλλα θέματα που είχαμε έλλειψη εμείς. Μας έφερε κάποια πράγματα που χρειαζόμασταν εκεί πέρα για να δημιουργηθεί όλο αυτό. Και πιο πολύ η κατανόηση που έδειξαν όλοι για όλο αυτό που κάνουμε. Ήταν πρώτη φορά, δεν ξέραμε κι εμείς πώς θα βγει. Ήμασταν σχεδόν άπειροι για κάτι τέτοιο και μας έδωσε το θάρρος και το χρόνο και το χώρο για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό μπορούσε να κάνει νομίζω φέτος, αυτό έκανε φέτος το καλοκαίρι. Του χρόνου ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Θα συνεχίσουμε. Πάμε για το δεύτερο φέτος του καλοκαίρι πάλι στο ΔΙΝΑΚ. Με περισσότερη συμμετοχή και από εδώ από την Καστοριά και από τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Για πρώτη φορά πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Τα παιδιά ήρθαν κάτι που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ στην Καστοριά και άλλα παιδιά από την υπόλοιπη Ελλάδα που ήρθαν. Είχαμε κάποιες κατασκευές που δεν έχουν ξαναγίνει κάπου στην Ελλάδα, σε κάτι παραπλήσιο, σε φεστιβάλ. Και γενικά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για την πόλη μας. Δείξαμε κάτι άλλο, δείξαμε την άλλη πλευρά της πόλης. Από εξειδικευμένους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα extreme sport, έχει γυριστεί ένα ντοκιμαντέρ γενικού περιεχομένου από τέτοιες δράσεις, όπου σε αυτό το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται και σκηνές από το βουνό της Καστοριάς, από το Βίτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί παίζεται σε όλη την Ελλάδα, ίσως και αργότερα στην Ευρώπη. Για να προβληθεί και η περιοχή της Καστοριάς. Για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι ο κύριος Θέμης Λαμπρίζ, από ό,τι γνωρίζω, ο οποίος την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα είναι εδώ στην Καστοριά για να παρουσιάσει αυτό το DVD, το σκηνικό που έχει γυριστεί στο Βίτσι. Και όχι μόνο το θα... οποίο ντοκιμαντέρ, από ό,τι γνωρίζω, έχει γυριστεί στο Βίλα της Σινέμα στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Βόλο, με τεράστια επιτυχία. Και Θεσσαλονίκη. Και Θεσσαλονίκη. Παρασκευή λοιπόν, 26 Φεβρουαρίου, 9.30 ώρα το βράδυ, στον Πόλοξ Καφέ εδώ στην Καστοριά, θα γίνει προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ. Πείτε μας δύο πράγματα γι' αυτό. Κοιτάξτε, το ντοκιμαντέρ ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την ανάδειξη του τουρισμού, ας πούμε, στην Καστοριά. Τα παιδιά ήρθαν με όλη την καλή θέληση να βοηθήσουν και αυτοί, ας πούμε, πάνω στο βουνό και στην ανάδειξη του βουνού μας ουσιαστικά. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την Καστοριά και το Βίτσι να καταλάβει ο κόσμος το τι έχουμε κάνει εμείς και τι μπορεί να κάνει το Βίτσι σαν χιονοδρομικό, και να έρθει κόσμος πάνω να δει, να ανεβάσει τα παιδιά του, να κάνουν σκι, να κάνουν snowboard, να χαρούν και αυτοί το χειμώνα στην Καστοριά. Γιατί όλοι έχουν μάθει το χειμώνα στην Καστοριά, να κλεινόμαστε σπίτι, γύρω στο τζάκι. Θέλει και άλλα πράγματα. Θέλουμε βασικά να φυπνήσουμε τον κόσμο και να τον δείξουμε ότι υπάρχει κάτι πολύ δυνατό πάνω στο βουνό, το οποίο δεν το έχουν καν ανακαλύψει. Δεν το ξέρουν. Μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν στην Καστοριά ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει το χιονοδρομικό Βίτσι. Και ο Θέμης θα έρθει να δείξει το ντοκιμαντέρ, το οποίο ανταποκρίνεται σε όλη την Ελλάδα. Δείχνει από όλα τα βουνά της Ελλάδας σχεδόν και αναδεικνύει γενικά το snowboard και πόσο τι ανάπτυξη μπορεί να πάρει σαν άθλημα. Όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλλετε και δύο χρόνια σαφώς απαιτούνται και έξοδα. Είστε μια ομάδα, είστε μια παρέα και η τσέπη πονάει. Είναι από δικά σας έξοδα όλα αυτά, έτσι. Ναι, η τσέπη πονάει. Στο θέμα σε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, να πούμε ότι δεν είναι μόνο από τη τσέπη μας, είναι και από άλλους ανθρώπους που έχουν βάλει σίγουρα το χέρι στη τσέπη. Βοηθήσει πάρα πολύ σε χωρίς να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Έχει βοηθήσει όπως πάρα πολύ. Στο X-Fest που κάναμε, ερχόταν άνθρωπος, άφηνε 50 λεπτά, 20 ευρώ, 5 ευρώ. Αυτός βοηθάει χωρίς να το καταλάβει. Ήρθε εκεί να διασκεδάσει ίσως ή να περάσει να δει τι κάνουμε. Αλλά εμάς μας βοήθησε αυτό το πράγμα. Σίγουρα έχουμε βάλει και το χέρι μας στη τσέπη. Έχουμε δουλέψει πολύ. Δηλαδή, αν δει κάποιος πέντε πράγματα, θα πει εντάξει, μωρέ, τι κάνανε τα παιδιά. Πήγανε, κάνανε δύο τούμπες στο βουνό, δύο χωμάτινες τούμπες. Και... αλλά αυτές οι τούμπες στοιχίζουν λεφτά και έχουν βοηθήσει 30-40 άτομα για αυτό το πράγμα. Πέρα από αυτές τις δράσεις, υπάρχει και σκεπτικό για την ποδηλασία, την ορεινή. Εννοείται, υπάρχει ήδη μια πίστα downhill στο Σιδηροχώρι. Την έχουμε σκάψει εδώ και χρόνια. Είναι ακόμα παιδιά που δουλεύουν πάνω στην πίστα, που σκάβουν, πάνε. Όσοι θα πας να πιεις καφέ, αυτοί πάνε σκάβουν στην πίστα. Και είναι μια πίστα κατάβασης που είναι, το οποίο είναι δύσκολη. Θεωρείται δύσκολη πίστα, δεν είναι εύκολη. Αν μας βοηθήσει κάποιος, μπορούμε να αναδείξουμε και αυτό το πράγμα. Γιατί ασχολούμαστε και με το ποδήλατο. Και έχουμε βουνά. Να κάνουμε ποδήλατο άφθονα, όρεξη απλά να υπάρχει. Βγάζουμε κάποιες μπλούζες. Για να έχουμε κάποια έσοδα, τέλος πάντων, θα το πω έσοδα, για να μπορούμε να μας βοηθήσει να φτιάξουμε το πάρκο καλύτερο κάθε χρόνο. Αυτά τα μπλουζάκια τα παίρνουν από όλη την Ελλάδα. Έχουν φτάσει μέχρι Κρήτη, Καλαμάτα, Ξάνθη, Δράμα, παντού έχουν πάει. Καναδά, Αμερική, Καναδά, Νέα Υόρκη, έχουν πάει. Πίσης. Προσπαθούμε να τα στέλνουμε παντού, να μοιράζουμε το λόγο μας, να μας γνωρίζει ο κόσμος και μέσα από αυτό να έχουμε και κάποια λεφτά για να μπορούμε να αναπτύξουμε το πάρκο και ταυτόχρονα τα skills μας στο snowboard. Όσο καλύτερο πάρκο έχεις, τόσο καλύτερο snowboard θα κάνεις.
τόσο πιο πολύ δίνεις και όθεις τα παιδιά. Κυρίως να αναδειχθεί η αγάπη του αθλήματος που έχουμε, ας πούμε, και η αγάπη του βουνού, να αγαπήσει ο κόσμος πιο πολύ το βουνό. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο και το πιο σημαντικό. Να βοηθηθεί όλος ο νομός Καστοριάς, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Να σας ευχαριστώ πολύ. Το Δημήτρη Γκρου για ό,τι κάνετε και στην Καστοριά και την ανάδειξη όχι μόνο της ομάδας σε αυτό το Extreme Sport, την ανάδειξη του αθλήματος και για την πόλη της Καστοριάς αλλά και πανελλαδικά.